Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Γκρικάτη κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog, τι άλλο, τις τελευταίες 100.000 μέρες. Τι θα σας δείξω σήμερα, πάρα πολλά και διάφορα, τρομερές δραστηριότητες, ωραία δώρα, πολύ ωραία δώρα και ιδέες για δώρα. Πολύ ωραίες. Και ό,τι άλλο προκύψει, εδώ είμαστε να μπει μέσα στο vlog. Φύγαμε! Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι σήμερα έχω τη Δήμητρα εδώ, γιατί είχε λίγο πυρετούλη και είπα να την κρατήσω, να δούμε πώς θα πάει και σήμερα. Έκανε λίγο το πρωί, δεν ξανάκανε. Αλλά θα δούμε, θα δείξει πώς θα πάει η φάση. Τώρα παίζει στον πάγκο με το χειριστήριο. Έχει μια τρέλα με τα χειριστήρια τώρα τελευταία, γιατί θα σας δείξω. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί σε τεράστιο ζυζάνιο. Όχι, θέλω να δεις τα χέρια της εδώ πέρα. Με τους μαρκαδόρους τους υποτίθεται washable. Εδώ προσπάθησα να το βγάλω, δεν το έβγαλα. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχει το χειριστήριο που την τρελαίνει. Μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ήταν από το Σπύρο, φανταστείτε, το οποίο δεν του είχε δώσει καμία σημασία. Τώρα η μικρή της αρέσει, το καταφέρνει. Όπως καταφέρνει και άλλα πολλά, τώρα δεν έχει πυρετούλη, είναι καλά. Σε λίγο θα πάμε να πάρουμε τον αδερφό μας και θα σας πω τι θα κάνουμε. Πρώτα όμως, τι θα τους δείξουμε, Δήμητρα? Τα δώρα! Ήρθε που λες χθες ο παππούς με τη γιαγιά και φέραν στη Δήμητρα αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, το οποίο εντάξει κακά τα ψέματα, του είχα πει εγώ του παππού να το φέρει για τη Δήμητρα. Λοιπόν, είναι από Hape. Το βίντεο στο link του οποίου είναι κάτω στο κουτί της περιγραφής θα δείτε και από πού να το αγοράσετε από το προφίλ μου στο Scrooge. Είναι λοιπόν αυτό εδώ, το οποίο αποτελείται από κορδονάκι με ένα σκουλικάκι τέλος πάντων και ένα φιλαράκι από πίσω. Και φρουτάκια και λαχανικά που έχουν τρύπες και τα περνάς από το κορδονάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο για λεπτή κινητικότητα, για παρατήρηση, για επιλύση προβλημάτων, για συγκέντρωση. Είναι φοβερό και μας το είχαν συστήσει και στην εργοθεραπεία. Και για το Σπύρο φέραν αυτό το καταπληκτικό φορτηγό, πώς να το πω, έτσι φορτηγό, Δήμητρα. Το οποίο ανοίγει κιόλας. Δεν θέλω να το ανοίξω να σας πω την αλήθεια, θα το ανοίξει μόνος του και θα το δούμε. Μη του το πειράξεις, κακομοίρα μου. Ναι, γελάς. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να σας δείξω τώρα έτσι. Ανοίγει και γίνεται σαν τεράστιος δρόμος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δούμε το Σπύρο που θα παίζει και θα σας το δείξω σε όλο το μεγαλείο. Προς το παρόν να σας πω, όσο η Δήμητρα τρέχει κάνει τα δικά της, ότι σε λίγο θα πάμε στο σπίτι της Μαρίας της Αγγελάτου. Χωρίς τούτη εδώ. Θα πάμε το Σπύρο. Έχουμε ραντεβού με το Playtivity. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε ραντεβού με το Playtivity. Εδώ σας το δείχνω. Έχουμε λοιπόν ραντεβού με το Playtivity που θα έρθει στο σπίτι της Μαρίας. Το Playtivity λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία κατανοεί όλη αυτή την τρέλα με την τεχνολογία, με τις τηλεοράσεις, με το γρήγορο ρυθμό ζωή, με την τυπική εκπαίδευση τέλος πάντων, και πιάνει άλλο κομμάτι, πιάνει τη βιδιωματική εκπαίδευση, πιάνει τη διαδραστική εκπαίδευση που αυξάνουν τη δημιουργικότητα, την αυτονομία και τη λειτουργικότητα. Έχουν μέση play, εκπαιδευτική ρομποτική, διοργανώνουν και πάρτι παιδικά, σεμινάρια, έχουν και blog, έχουν και Instagram και ό,τι θέλεις, τα οποία θα στέχω όλα κάτω. Γιατί Playtivity? Γιατί όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι καινοτόμες. Και είπαμε λοιπόν να διοργανώσουμε ένα τέτοιο play date με τους καλύτερους φίλους λοιπόν, Σπύρο και Στέλιο, να κάνουμε ρομποτική που σίγουρα θα τους αρέσει και φύγαμε να δούμε. Για πάμε να δούμε ποιος είναι. Πίσω και σας έφαγα. Γεια σας! Τι κάνετε? Πάμε, πάμε, γρήγορα, γρήγορα. Νάτα και τα καφεδάκια εδώ. Νάτα, νάτα. Σπύρο λέγε. Ωραίο. Να βάλουμε κι εμείς την αυλή. Ναι. Να βάλουμε καλά στην αυλή. Θες το και θα γίνει που λένε. Όπα. Θέλεις. Τέλεια.
Αυτό για είναι το πιο γρηγόρο ποτάκι που βρίσκουμε κυκλοφορεί. Μπορεί να το βλέπει τόσο μικρό. Αλλά αυτό είναι 200 ευρώ. Πλάκα κάνει. Δηλαδή, πλάκα κάνει. Όχι, έχει περάσει δύσκολα. Δεν το επιμηνεύουμε πολύ. Αλλά περνάει δύσκολες εποχές. Και αυτός είναι ο φίλος μας, ο Motley. Ένα από τα πιο δεδομένα ρομποτάκια. Τηλεκατευθυνόμενο. Εδώ πέρα που βλέπετε, πώς λειτουργεί. Έχει χρώματα. Το βλέπετε. Δηλαδή, αν το ανοίξω και πάει εδώ, σου έρχεται. Θα πέσει. Λοιπόν. Δεν πάει πιο γρήγορα. Πάει πιο γρήγορα. Λοιπόν, σας αφήνω να δοκιμάσετε λίγο τι κάνουν αυτά τα δύο. Και ξεκινήστε μόνοι σας. Ξέρετε πως ξεκινάει. Για ξεκινήστε. Τσεμό. Σε τι χρώμα μην ξεκινάει. Ωραία. Μπράβο. Το μόβο τι κάνει όμως. Το μετάει. Για να βάλουμε. Στέφαγε. Άρα τι κάνει το μόβ. Κάτσε να δεις τώρα. Είχαν παγώσει κάτι ζωάκια και μια που μου είχε πει η μαμά σου να έρθω εδώ πέρα, λέω δεν τα φέρνω να τα λιώσουμε μαζί, να τα σώσουμε που είναι μες στον πάγο. Καλή ιδέα μου. Μια που είναι καλή ιδέα μου. Έχω ένα πάγο. Έχω. Με τα ζωάκια του ωκεανού, το έχουμε κάνει αυτό. Αυτό είναι υπέροχο. Έχω. Τι είναι το πάγο. Σπυρό, σπυρό. Πάγο. Και άλλους πάγους. Να σώσουμε ζωάκια στον πάγο. Έλα. Λοιπόν, πρέπει όμως να μου βρείτε με ποιον τρόπο θα τα σώσουμε. Πώς θα μπορούσε να λιώσει ένας πάγος. Πείτε μου τρόπους. Και θα καταλήξουμε σήμερα. Νερό. Νερό. Άλλος τρόπος. Τι κάνει. Ζέστη. Ωραία. Άρα, αν το τρίψουμε θα λιώσει. Ναι ή όχι. Και έτσι έχω φέρει μαζί μου όμως τώρα εγώ. Ελένη. Τρεις οδοντόβουρτσες. Μην καθένα. Πάρτε και τρίψτε. Γιατί τα ζωάκια να λιώσει, εσύ εδώ στο γουρνάκι. Μπορούν και οι μαμάδες. Να, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να βοηθάνε. Βέβαια. Να βοηθάνε τους επιστήμονες. Πάμε. Τρίβε, δεν είχα τρίβε. Α, και από πίσω. Έλα, Σπύρο, πάμε. Τρίψε, τρίψε. Πολύ, απλά μην τρώει ένα έτσι. Πάμε τώρα, μην φας άλλο. Ό,τι θέλει. Οι επιστήμονες πρέπει να δοκιμάζουν. Λοιπόν, τώρα τρίβουμε. Τώρα μας ζωγραφίσετε, θα φύγει το χρώμα. Το χιόνι για να λιώσει και για να μην γλιστράει χρειάζεται τι. Νερό. Αλλά δεν ρίξαμε στο τέλος. Να το. Το σώσαμε. Το σώσαμε! Wow. Αυτός είναι ο κύριος Μπότλεϊ. Ορίστε από κύριο Μπότλεϊ. Μπορεί να το πούμε όπως θέλουμε όμως. Έχεις καμία ιδέα. Πώς να το πούμε. Κύριε Πονηρούλη. Να το ο κύριος Πονηρούλης. Συμφωνήσαμε. Κοίτα εδώ. Είναι όλοι Πονηρούλιδες δηλαδή για αλήθεια. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε να πατήσουμε. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάει ευθεία. Αυτό το πράσινο. Και πατάω και το play. Και πάει ευθεία. Ωραίος. Ναι, κάνει ένα ευθεία. Το ένα ευθεία του είναι εδώ γραφτά. Λοιπόν, πατάω να πάει πίσω. Το πατάω. Πάει πίσω. Τέλεια. Αν θέλω να πάω στον κύριο εδώ πέρα, πάει. Θα πατήσω ευθεία και δεξιά και ευθεία. Θα πάει. Και ευθεία. Και δεξιά και ευθεία. Ότι πάρω στο σπίτι είναι ο James Bond που πυροβολούσαν κιόλας. Τι. Για να πάει στον άλλο κύριο. Σου έρχεται. Σου έρχεται κύριε. Σου έρχεται. Λοιπόν, κάνει τίποτα βλέπεις. Κάνει τίποτα. Κουνιέται. Όχι. Α, τρόμαξε το καημένο. Κάτι που. Εντάξει. Πάρε πίσω. Τρόμαξε το. Κάτω έτσι. Μπου. Τι το είδες. Τι είναι αυτό. Τι γίνεται. Βατράχος. Βατράχος. Το μεγάλο να ξεκινήσει.
κάνω ευθεία να πάει πρώτα στη φιλενάδα μου, την Ελενίτσα. Ένα ευθεία. Μετά θέλω να στρίψει αριστερά για να πάει στο Στέλιο. Άρα ευθεία για το Στέλιο, ξανά αριστερά, ξανά ευθεία για το Σπύρο. Φυλακή! Έλα εδώ. Άλλο δεν χαρίζεις. Για πάμε με στα φυλάκια. The next day. Επόμενη μέρα λοιπόν, να σας πω ότι εχθές περάσαμε καταπληκτικά, ήταν υπέροχα όλα όσα μας δείξαν εκεί με την ρομποτική, που λέγεται STEAM. Είναι ένας τρόπος να καταλάβουν διάφορους νόμους, νόμους φυσικής στην ουσία, και τεχνολογίας. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά το Playtivity αποτελείται από ανθρώπους που πάω πάρα πολύ. Γιατί είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Είναι άνθρωποι που τους αρέσει η δημιουργία, τους αρέσει να μαθαίνουν τα παιδιά με βιωματικό τρόπο και είναι κάτι που τρελαίνομαι. Τώρα σε άλλα νέα να σας πω ότι έχω πάλι τη Δήμητρα εδώ. Και αυτή τη φορά, εντάξει, σήμερα είναι πιο ήπια τα πράγματα. Την έχω και εγώ, την κουλαντρίζω τέλος πάντων με μπανάκια, με σιροπάκια κτλ. Και δεν μου είχε κάνει πυρετό. Λογικά αύριο θα πάμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αναλόγως τι θα γίνει και το βράδυ. Δηλαδή το βράδυ δεν πρέπει να μου κάνει καθόλου πυρετό. Που συνήθως σηκώνει, ας πούμε, το βράδυ. Ενώ όλη η μέρα είναι καλά. Οπότε θα το δούμε, θα δείξει. Προς το παρόν θα σας δείξω τι κάναμε, γιατί σήμερα είναι full δραστηρία, γιατί την υπερλατρεύω. Έχει αρχίσει και επαναλαμβάνει επίσης ό,τι λέμε και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε που βγήκαμε έξω, πόσο ωραία περάσαμε, πόσο όμορφα κάνει αυτή την τζουλήθρα, πόσο τρελαίνομαι που πήραμε αυτή τη βεσπούλα την πολύ ωραία από χάρισμα. Μια μαμά μας την έδωσε και είναι φοβερή. Και επανερχόμαστε. Τι κάνουμε, Δήμητρα? Καλημέρα! Εδώ είμαστε στην αυλή, παίζουμε με τη βεσπούλα μας. Έχουμε πάρει από τα χαρίσματα μια πάρα πολύ ωραία βεσπούλα. Που γελάμε. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Μπίμπι! Άκουσες? Κα. Κόκκινο. Έλα, πάμε. Πάμε, Δήμητρα. Μπράβο σου. Πάμε. Ού, παλακιά. Ναι. Ναι, κορίτσι μου. Μπράβο σου. Εδώ με την κουτάλα. Μήπως να την βγάλουμε την κουτάλα, λέω, για να είσαι πιο σταθερή. Να την κρατήσει η μαμά. Την κρατήσω εγώ εδώ πέρα. Μπράβο σου. Για πάμε. Πω, τι ωραία. Πάμε, έλα. Μπράβο. Έλα. What? Νάτι! Κολλατό, είσαι φοβερή! Μπράβο! Πάμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, έλα! Τρελαίνεται! Εντάξει, και με τον πυρετό καλά περνάμε. Εντάξει, δεν έχουμε τώρα, αλλά... σε λίγο, άμα περάσει η επίρρεια, μπορεί να κάνουμε ξανά, μετά το τρίωρο. Πάμε, ναι! Πάμε, βάζει αυτό κόντρα. Τσακ. Μπράβο σου! Τώρα έχουμε μπει μέσα και τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να αρχίσουμε να βγάζουμε τις κάλτσες μας μόνες μας. Εντάξει, στην αρχή μας βοηθάει η μαμά. Μπράβο σου! Μπράβο σου! Πάμε πάλι. Έλα να τις ξαναβάλουμε. Να τις βγάλουμε. Και εδώ τα μάτια από τον πατάτα. Παπά. Παπά. Πατάτας. Για να δούμε εδώ. Πάμε. Μπράβο. Ουχ. Κάνουμε αλογάκι. Το αλογάκι του αδερφού μας. Βέβαια, τώρα που λείπει ο Σπύρος, Πω, τι γίνεται. Πάμε. Δάστε. Αυτός μιλάει.
Είδατε λοιπόν ότι και το λαγάκι του Σπύρου δεν έμεινε παραπονεμένο. Πραγματικά και μέσα στο σπίτι έπαιξε τέλεια. Οπότε τι άλλο να σας πω. Να σας πω τι έχω κάνει στην κουζίνα σήμερα. Στην κουζίνα των παιδιών εννοώ, την παιδική κουζίνα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και πραγματικά δεν ξέρω, το θεωρώ ιδιοφύη ιδέα. Θα μου φύγει και το ακουστικό εδώ πέρα για τις κλήσεις. Καταλαβαίνεις, οι κλήσεις γίνονται μόνο από το ακουστικό όταν πηγαίνω έρχεσαι με ένα μωρό. Εδώ να σας πω αν το δείτε τίποτα, απλά μου άνοιξε λίγο, δεν ξέρω, ξεράθηκαν έτσι τα χέρια μου και μου άνοιξε λίγο σε ένα σημείο και έβαλα το χαζαπλάστ. Νομίζω όλα σας τα έχω πει, πάμε στην κουζίνα να δούμε τι έχω κάνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην super duper κουζίνα μας και κοιτάξτε τι έχω κάνει. Έχω κατηγοριοποιήσει όλα τα πραγματάκια εδώ πέρα και τα έχω βάλει ανακατηγορία σε σακουλάκι τροφίμων. Αυτά τα σακουλάκια τροφίμων να σας πω ότι είναι από Τέμου. Και είναι ό,τι καλύτερο, γιατί έχει διπλή αεροστεγή και δεν παθαίνει τίποτα. Έχει διάφορα μεγέθη, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Εδώ πέρα είναι το μεγάλο για τα φρούτα, ξέρετε που κόβουμε και το έχω κάνει σετ στην ουσία. Φρουτάκια που κόβουμε στη μέση και τα μαχαιράκια τους. Α, και είναι και μια τρυπητή κουτάλα εδώ της Δήμητρας. Άλλη κατηγορία εδώ, γλυκάκια, πάρα πολύ ωραία. Και το link για αυτά εδώ θα σας το έχω από κάτω, στο κουτί της περιγραφής. Νομίζω φοβερή ιδέα. Φοβερή. Να την και Δήμητρα. Τι θέλεις? Το ανοίξεις. Ορίστε, ανοιχτό. Ανοιχτό. Πες ανοιχτό. Αυτό. Σε άλλα νέα έχουν έρθει δύο δέματα φοβερά. Τι να κάνω τώρα να σας τα ανοίξω. Θα σας τα ανοίξω, αλλά επειδή δεν ξέρω κι εγώ. Αλλά Δημήτρη, επειδή δεν ξέρω κι εγώ αν είναι καλές ή όχι, θα πρέπει να επανέλθω μετά από κάποιες συγκεκριμένες μέρες να σας πω αν είναι καλές ή όχι. Οπότε links και τα λοιπά θα μπουν μετά. Πάμε να τις ανοίξουμε να δούμε τι πήρα. Και ο Θεός βοηθός, γιατί αυτές θα πρέπει να τις δεις πρώτα, εάν είναι καλές, για να καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα δούμε τι μου ήρθε. Λοιπόν, έφερα το ψαλίδι και πάμε να τα ανοίξουμε. Δεν ξέρω ποιο είναι ποιο, οπότε θα τα ανοίξω ταυτόχρονα. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, άλλα ούνα, άλλα ντουε, βαλίτσες. Γιατί πολύ απλά, σε λίγες μέρες φεύγουμε. Συγκεκριμένα την άλλη Παρασκευή, που σημαίνει ότι λογικά εμείς δεν θα έχουμε βίντεο την άλλη Παρασκευή, γιατί φεύγουμε και θα έχω μέρες προετοιμασία, θα πρέπει να το οργανώσω καλά. Για τα παιδιά έχω μικρές αποσκευές, θα πάμε για 5 μέρες στη Ρόδο, για εμάς όμως μικρές αποσκευές δεν είχαμε. Οπότε λέω γιατί όχι, ας πάρουμε. Και αφού γενικά ό,τι παίρνω τώρα τελευταία από Scrooge είναι φανταστικό, λέω γιατί να μην πάρω. Και πήραμε δύο ίδιες σε ροζ και σε χακί. Πολύ ωραία χρώματα νομίζω για βαλίτσες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε. Και εννοείται ότι μετά τις διακοπές, γι' αυτό σας είπα θα πρέπει να δοκιμαστούν, θα επανέλθω με πλήρες review στο προφίλ μου στο Scrooge. Και θα σας έχω και link και απ' όλα. Οπότε πάμε να τις δούμε. Έχει και κωδικούλι εδώ άμα θέλεις να είσαι πολύ πιο άνετος. Εδώ τα φερμουάρ έχουν, βλέπετε, για να κλειδώνουν εδώ πέρα τα ελιά. Και την ανοίγω λοιπόν που λέτε και είναι έτσι. Έχει οι μάτες, πολύ σημαντικό. Και η θήκη από αυτή τη μεριά. Και μεσαία θήκη η οποία χωρίζει τη μία από την άλλη. Και επιπρόσθετη εδώ θήκη, μία τέτοια με δίχτυ, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα, το χερούλι πάει στο πρώτο. Πάει στο δεύτερο, βλέπεις Δήμητρα? Και πάει και στο τρίτο. Μου αρέσουν πραγματικά πάρα πολύ, όπως είναι και γυαλιστερές και τα λοιπά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θέλεις, έτσι είναι, από κοντά να το δείτε το υλικό, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, γιατί πάμε στη Ρόδο, πάμε για μια βάφτιση ενός πάρα πολύ φιλικού μας ζευγαριού. Έχει 3 παιδιά και πάμε λοιπόν για το παιδάκι τους και είπαμε να το συνδυάσουμε 5 μέρες, να κάνουμε και τα πράγματα που θέλουμε, να δούμε και τους ανθρώπους που θέλουμε. Να σας πω ότι έχουμε να πάμε από πριν τα παιδιά, οπότε είναι αρκετός καιρός. Και 25 φεύγουμε, 25 του μήνα. Που σημαίνει, σας λέω, ότι αυτή την Παρασκευή έχουμε αυτό το βίντεο,
Την άλλη Παρασκευή που είναι να έχουμε βίντεο, δεν θα έχουμε βίντεο. Ούτε μπορώ να ρίτρα να το βγάλω. Εκτός απρόπτου, τι να σας πω. Οπότε το επόμενο θα είναι το vlog στη Ρόδο. Ναι. Συνήθως δεν σας κάνω προετοιμασίες στον vlog, γιατί επικρατεί ένας πανικός με δύο παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Και εγώ έχω άπειρο άγχος, δεν μπορώ δηλαδή να έχω και την κάμερα. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλω συγκέντρωση, να τα ετοιμάσω όλα, να μην ξεχάσω τίποτα κτλ. Κτλ. Οπότε, ναι, λογικά βίντεο προετοιμασίες δεν θα έχουμε, αλλά θα σας τα πω μετά, εννοείται. Θα σας τα πω μετά, αν έχει γενικά δηλαδή από πριν. Θα σας το πω μετά ή θα το τραβήξω να το βάλω στο vlog. Σας χρωστάω και δεν σας έχω δείξει από χθες ο Σπύρος, το αγαπημένο του, το πολύ ωραίο το φορτηγάκι, το οποίο θα σας το δείξω μετά τη γυμναστική, αφού γυρίσουμε το απογευματάκι, και μπορεί να φτιάξουμε και τίποτα, θα δούμε. Έχω κάτι στο μυαλό μου, η αλήθεια, μια συνταγή που μας βγήκε πάρα πολύ ωραία. Ένα μήλο κέικ, έτσι πάρα πολύ ωραίο. Θυμάστε που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά μια πολύ ωραία συνταγή για μπάρες από την αγαπημένη μας τη Μαρία Ειρήνη, η οποία βγάζει συνέχεια συνταγές υπέροχες και έβγαλε και αυτό το μήλο κέικ, το οποίο είναι φοβερό και το φάγαμε και κατατροπώθηκε από την αρχή. Ο μπαμπάς μας μας ζήτησε μισή δόση με ζάχαρη όμως, γιατί δεν την παλεύει με τους χρουμάδες. Αλλά εμάς μας άρεσε πολύ με τους χρουμάδες, οπότε μάλλον θα κάνω το εξής. Θα φτιάξω μισή και μισή δόση και θα το κάνουμε κάπως έτσι. Οπότε, later. Later. Να είμαστε εδώ λοιπόν, ο Σπύρος ξεκίνησε δουλειά. Όλο αυτό, παιδιά, ξεδιπλώνεται από ό,τι βλέπετε. Θα μας κάνει εδώ το demonstration ο Σπύρος. Μέσα εδώ είναι τα αυτοκίνητα, δεν τα χάνεις με τίποτα. Και εδώ παίρνεις όσα αυτοκίνητα θέλεις και τα κάνεις κόντρα. Ποια αυτοκίνητα θα πάρεις πριν να τα κάνεις κόντρα? Αυτό έμεινε πίσω. Αυτό έμεινε πίσω, παιδιά. Τέλεια. The next day. Επόμενη μέρα λοιπόν. Να σας πω ότι, ναι, χθες δεν καταφέραμε να κάνουμε τη μιλόπιτα όλοι μαζί, γιατί ο Σπύρος είχε εκεί μετά το γυμναστήριο τα αυτοκινητάκια του και αυτά, του λείψανε πάρα πολύ, και η Δήμητρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τη Δήμητρα δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα την μαγειρική, γιατί είναι πολύ σκανταλιάρα και θα, ξέρετε, θα το κάνει λάβα. Οπότε, ναι, ίσως σε πειράματα αρχίσω και την παίρνω μαζί μου. Σε πράγματα δηλαδή που δεν ξέρω πώς θα βγουν κιόλας και θα είναι και πρώτη φορά, δεν θα τα τραβάω και, ναι, καταλαβαίνετε πώς θα γίνει η κατάσταση για να ντυμίσω και αυτήν, ναι. Οπότε, πάμε να το φτιάξουμε τώρα μαζί. Η Δήμητρα είναι παιδικό, ο Σπύρος προνήπιο. Στα σχολεία τους και δύο ήταν πολύ καλύτερη η Δημητρούλα μου, είδατε κιόλας από χθες. Οπότε, okay, την πήγα όλα μια χαρά. Τα δοντάκια της βγάζει τους κοινόδοντες, οπότε ναι, είναι ένα θέμα αυτό, γιατί την ενοχλεί, βάζει συνέχεια το χέρι. Είναι ένα θέμα, αλλά okay, όλα καλά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μιλόπιτα. Θα τη χωρίσω σε δύο μέρη. Στη μία θα βάλω ζάχαρη, στην άλλη θα βάλω πάστα χουρμά. Για τον μπαμπά μας θα βάλω τη ζάχαρη που του αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό το που θα κάνω αυτή τη φορά, γιατί το είχα ξαναφτιάξει, το είχατε δει στο Instagram, θα είναι να μην κόψω τόσο χοντρό το μήλο. Να το κόψω πιο λεπτό, γιατί θα σας δείξω που το είχα κόψει. Αλλά έχει βγει πολύ χοντρές λωρίδες και δεν ήταν έτσι. Θέλω να βγει πιο ομοιόμορφο. Οπότε είχαν βγει κάτι μακαρονάκια, ας πούμε, έτσι αρκετά χοντρά, γιατί έχω τον τρίφτη για τα κυδόνια. Οπότε έχω κι άλλο τρίφτη βέβαια, αλλά με βολεύει ο τρίφτης για τα κυδόνια, γίνεται και γρήγορα. Αλλά δεν είναι ότι ήταν άσχημα, αλλά δεν ήταν αυτό που τέλος πάντων ήθελα να βγει σαν αποτέλεσμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς θα βγει. Να δοκιμάσουμε κιόλας, εννοείται. Να σας δείξω και τις υφές και όλα. Εννοείται ότι η συνταγή δεν είναι δική μου, όπως σας είπα, είναι από τη Μαρία Ειρήνη. Twins Mama is here στο Instagram. Πάρα πολύ ωραία και γλυκιά μανούλα. Ανερχόμενη μαγειρισό μανουλό κατάσταση. Και είμαι πολύ χαρούμενη που υπάρχει, γιατί έχει πολύ ωραίες και όμορφες συνταγές. Ταιριάζουν δηλαδή τα γνώτα μας οι συνταγές. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στην κουζίνα. Έχω φέρει όλα τα πράγματα. Θέλει 4 μιλαράκια, 2-3 κουταλιές του γλυκού κανέλα, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο,
200 γραμμάρια γάλα, εγώ έχω αμυγδάλου και εκείνη βάζει αμυγδάλου. 3-4 κουταλιές σούπας πάστα χουρμάτων, τα οποία θα φτιάξουμε μουλιάζοντας απείρονους χουρμάδες και βάζοντάς τους στο μούλτι. 3 αυγά. 2 κουταλιές σούπας βούτυρο καρπού, εγώ τώρα έχω φούντουκο βούτυρο από MyThes, φανταστικό. Είναι για πολλές αμαρτίες. Και 280 γραμμάρια φαρίνα. Εκείνη βάζει ολικής, εγώ δεν έχω ολικής. Μπορείτε να βάλετε αλεύρι και baking powder, μπορείτε να βάλετε αλεύρι ολικής, μπορείτε να βάλετε αλεύρι κανονικό. Εγώ βάζω τώρα κανονικό γιατί δεν έχω φαρίνα ολικής. Πάμε λοιπόν επί το έργο. Λοιπόν, το πρώτο πρόεπι να κάνουμε είναι να τρίψουμε τα μήλα. Θα κάνω πατέντα full τώρα εγώ. Θα βάλω εδώ πέρα στον πολυκόφτη αυτό, θα το βάλω εδώ πάνω και θα τρίβω τα μήλα έτσι γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, οπότε πάμε να το κάνουμε. Να σας δείξω ότι το είχα κάνει με αυτό εδώ που είναι και το κηδόνι, αλλά βγαίνει πάρα πολύ χοντρά, οπότε δεν μου άρεσε, οπότε θα το κάνουμε με αυτό εδώ. One eternity later. Εδώ λοιπόν είναι το μιλαράκι μας και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα. Δεν σας έβαλα τώρα όλη τη διαδικασία με το μήλο γιατί είναι τρομερά βαρετή. Ούτε στο fast forward ήθελα. Λοιπόν, 2-3 κουταλάκια του υλικού. Εντάξει, εγώ βάζω 3. Ζυγίζουμε εδώ, μηδενίζουμε 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για να βάλουμε μέσα. Τέλεια, ρίχνουμε και το ελαιόλαδο. 200 γραμμάρια γάλα. Να το και το γαλατάκι μας. Σε αυτό το σημείο είμαστε ακριβώς πριν το χουρμά, οπότε λέω να αρχίσουμε να ανακατεύουμε, να ομογενοποιούνται τα πράγματα, για να μπει και χουρμάς όμορφα-όμορφα. Μόσχο βολάει να σας πω, εννοείται. Τώρα, το μισό που θα κάνω με τη ζάχαρη θα το βάλω σε ένα ξεχωριστό σημείο, οπότε θα το χωρίσω κάπως στη μέση για να μπορέσω να το φτιάξω. Γιατί στο μισό είπαμε ότι θα το κάνουμε με ζάχαρη όπως το θέλει ο μπαμπάς μας. Προσπαθώ να το μοιράσω ούτως ώστε τα μείγματα να είναι το ίδιο στην υφή σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε την πάστα χουρμά, να το δείτε κι εσείς. Βγάζω το νερό που είναι μπουλιασμένη και ρίχνω τους χουρμάδες μέσα στο μούλτι. Έχω βάλει λοιπόν εδώ τους χουρμάδες και πάμε. Τόσο εύκολα λοιπόν φτιάξαμε πάστα χουρμά. Ρίχνω λοιπόν όλη την πάστα χουρμά εδώ, βλέπετε πως γίνεται. Είναι πάστα, έχει λιώσει. Και ανακατεύουμε. Βάζουμε λοιπόν τώρα τα αυγουλάκια, 2 εδώ πέρα και ένα εδώ. Λοιπόν, τώρα βάζουμε το φουντούκο βούτυρο. Θα βάλω μια μισή κουταλιά του σούπας εδώ και μισή στο άλλο μείγμα. Και τώρα ρίχνουμε τα 280 γραμμάρια φαρίνα. Έχω εδώ τα 80. Θα βάλω εδώ πέρα, δεν θα βάλω εδώ τα 200, θα δούμε με την υφή, θα αρχίσω δηλαδή να ψάχνω την υφή, να δω εάν είναι η ίδια. Οπότε πάμε να βάλουμε την φαρίνα μας, να βγει ωραίο το μείγμα μας. Ωραία, και πάμε και εδώ τώρα. Okay, λοιπόν, από υφή είμαστε κομπλέ, πάρα πολύ ωραία και τα δύο έχουν ίδια υφή, σούπερ. Οπότε πάμε αυτή να τη ρίξουμε εδώ, σε αυτό το μικρούλι. Αυτό πραγματικά το υπέροχο σιλικονένιο τριανταφυλάκι είναι από Saint Joe's Kids. Πάρα πολύ ωραίο, Greek at 10% έκπτωση, να σας πω εγώ. Okay, λοιπόν, το πρώτο είναι έτοιμο, θα φουσκώσει κιόλας. Το υπόλοιπο μείγμα που είναι των παιδιών. Εδώ θα το κάνουμε μακρόστενο το κέικ από ό,τι βλέπετε. Έτοιμο και αυτό και πάμε να τα βάλουμε στους 180 σε προθερμασμένο φούρνο για 50 λεπτά. Τέλεια λοιπόν, μπήκανε μέσα. Αχ, περιμένουμε τώρα, πάμε στο later. Later. Λοιπόν, έχουν βγει και τα δύο, μοσχοβολάει ο τόπος να σας πω την αλήθεια. Εμείς θα κόψουμε... Ποιο να κόψουμε τώρα? Θα κόψουμε αυτό, που είναι και μπόλικο. Πάμε λοιπόν να τα γυρίσουμε, να τα βάλουμε σε πιατελίτσες και να τα κόψουμε να τα δούμε. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Έχει βγει καταπληκτικό. Καταπληκτικό, με τη συγκεκριμένη δηλαδή την φόρμα. Αλλά και αυτό έχει βγει μία χαρά, το οποίο αυτό θα κόψουμε για να δούμε. Έχω εδώ το μαχαιράκι. Πάμε λοιπόν να κόψουμε, να δοκιμάσουμε, γιατί θέλω σαν τρελή να δοκιμάσω. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ αφράτο. Πάμε να κόψουμε κομματάκι. Ω Θεέ μου, είναι πραγματικά υπέροχο μέσα, είναι φανταστικό, σούπερ αφράτο, κοιτάξτε εδώ πόσο αφράτο είναι.
Τώρα θα σας πω και από γεύση. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι και σαν την προηγούμενη φορά γεύση της. Αλλά τώρα που έχω κόψει πιο ωραία το μήλο, είναι πιο ομοιόμορφο. Μ' αρέσει πιο πολύ. Νομίζω πραγματικά ότι θα τρελαθώ. Ω Θεέ μου. Είναι μία οπτασία. Είναι μία οπτασία. Είναι μία οπτασία. Να το φτιάξετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το απολαμβάνω έτσι για λίγο. Και έρχομαι να σας κλείσω. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Πείτε μου τι σας άρεσε περισσότερο. Έχουμε ρομποτάκια, έχουμε Δήμητρα με τα καινούργια της σαλίμια. Έχουμε πολύ ωραία δωράκια που σας έδειξα. Τη συνταγή που ακόμα δεν μπορώ καλά να μιλήσω. Το επόμενο βίντεο, πρώτα Θεός, καλώς έχονται των πραγμάτων κλπ. Κλπ. Θα είναι το vlog από Ρόδο. Θα φύγουμε, φεύγουμε την άλλη Παρασκευή, που σημαίνει ότι δεν θα σας έχω βίντεο για Παρασκευή. Οπότε θα δούμε τώρα πότε θα ανέβει το vlog. Λογικά θα πάρουμε τους ρυθμούς μας, φεύγουμε Παρασκευή 25 μέχρι 29, μία μέρα πριν τα γενέθλιά μου, να πω την αλήθεια μου. Οπότε σας θα σας δω και μετά τα γενέθλιά μου, δηλαδή θα σας δω Νοέμβρη. Oh yes. Μέχρι να μοντάρω, μέχρι καταλαβαίνεις. Οπότε σας φιλώ και μέχρι το επόμενο βίντεο από μένα, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Μουα.